Γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα θύματα ενδοοικογενειακής βίας χρησιμοποιούν το panic button. Τελικά φαίνεται πως είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 38χρονος πρώην σύντροφός της έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας της κρατώντας ένα μαχαίρι. Άρχισε να φωνάζει, άρχισε να προκαλεί φθορές στην πόρτα, προσπάθησε να μπει μέσα. Έγινε ο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Βγήκαν οι γείτονες. Η γυναίκα πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και πάτησε και τον panic button. Ταυτόχρονα, λέει, το έκανα. Ήμουν τόσο, λέει, τρομοκρατημένη όταν τον άκουγα να φωνάζει. Όταν διαπίστωσε δε ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην πολυκατοικία, άρχισε να πετάει τούβλα και πέτρες στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του. Ήρθε η αστυνομία, τον συνέλαβε επαυτοφόρο, βρέθηκε μπροστά στις δικαστικές αρχές. Η γυναίκα είπε ότι είναι η τρίτη φορά που τον καταγγέλω. Ζω πραγματικά έναν εφιάλτη. Τελικά καταδικάστηκε σε 29 μήνες φυλάκιση και μάλιστα τους τέσσερις θα πρέπει να τους εκτίσει. Οδηγήθηκε λοιπόν στις φυλακές. Οι υπόλοιποι μήνες με τριετή αναστολή, αλλά θα πρέπει μόλις βγει από τις φυλακές να μην την πλησιάσει. Ας ελπίσουμε ότι η γυναίκα θα ηρεμήσει, αλλά αυτό που είπε ενώπιον των δικαστικών αρχών είναι ότι αν άνοιγε την πόρτα, αφού κρατούσε μαχαίρι, δεν ξέρω πού θα είχαμε οδηγηθεί. Να σας πω ότι έχει και δύο ανήλικα παιδιά τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι.